Γεια σας. Σήμερα, στα πλαίσια βέβαια της αναφοράς της γενικής και ειδικής αναφοράς που κάνουμε στην γραμμική Α, θα εξετάσουμε μία περώνη εντός ή εκτός εισαγωγικών αργυρή ασημένια που βρέθηκε στο Μαύρο Σπήλιο κοντά στην Κνωσό, στην Κρήτη. Εκεί βέβαια γίνονταν διάφορες ιερουργίες στο Μαύρο Σπήλιο, το λέει και το όνομά του. Και βρέθηκε και μία, ας την πούμε, περώνη, ας την πούμε, η οποία είχε ένα κείμενο σε γραμμική Α. Βρέθηκε σε τρία κομμάτια, σπασμένη και κάπως φερμένη στο ένα της άκρο. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι, ακολουθεί το δεύτερο, αυτό, από εδώ, και το τρίτο αυτό. Έχει μια ιστορία. Δημοσίευσε στην αρχαιολογία, στο περιοδικό Αρχαιολογία και Τέχνες, ο Πολ Φορ, αυτό, έκανε και ηχητική αντικατάσταση των συλλαβογραμμάτων κατά την δική του θεώρηση των ηχητικών αντιστοιχειών. Έβγαλε και ένα κείμενο, από ευσυνειδησία το βάζω εδώ, με τον Πολ Φορ, ήταν καθηγητής στο Πανεπιστήμιο. Έχουμε πει ότι ήταν στην Κρήτη, έκανε έρευνες και λοιπά, προσέφερε πάρα πολλά και έδωσε και μεγάλη όθηση για την ανάγνωση της γραμμικής Α. Συνέταξε και έναν πίνακα συλλαβογραμμάτων, στοιχεία του οποίου πήρα και εγώ, ενώ κάποια άλλα δεν τα δέχτηκα, και συνέταξα το δικό μου πίνακα εδώ, τόσο του Πολ Φορ όσο και ο δικός μου, σαν πυρήνα έχουν την ομοιότητα των συλλαβογραμμάτων της γραμμικής Α με την γραμμική Β, με τα συλλαβογράμματα της γραμμικής Β. Λοιπόν, τέλος πάντων, στην αρχαιολογία και τέχνες, στο περιοδικό, στο νούμερο 60, δημοσίευσε αυτή την ανάγνωση. Επειδή είχα μία επικοινωνία με το Πανεπιστήμιο του Κλερμόν-Φεράν, στο οποίο ήταν τότε ο Πολ Φορ, και επικοινωνούσαμε ένα διάστημα, το έστελνα κάποιες αναγνώσεις κλπ, αλλά τώρα δεν είναι τις παρούσες αυτά. Είχα εκφράσει κάποιες αντιρρήσεις επάνω στο ζήτημα, αλλά αυτό ήταν δικό μου θέμα. Εκείνος δημοσίευσε αυτό και είχα απαντήσει τότε. Βέβαια η απάντηση ολοκληρώθηκε στην Αρχαιολογία και Τέχνες, στο Τεύκος 81, που δημοσίευσα εγώ τη δική μου απάντηση και τη δική μου εκδοχή. Τώρα θα παρουσιάσω τη δική μου εκδοχή βέβαια, και θα παρουσιάσω και πού διαφωνούσα με τον Πολ Φορ. Εκείνος είχε βέβαια τη δυνατότητα να επισκεφτεί τα μουσεία της Κρήτης, να δει τα αντικείμενα από κοντά με ειδικά οπτικά όργανα κλπ. Και κατέληξε σε αυτό εδώ, σύρο τι καιρό ρε, σύρο γιο σι, ντακουμίγιο γαμικά νάρα, αβάπη τέσου δε σε εκείνο αντάρα ή άνταρα, τη δείτε κάτι τάσαρο, τα τένω καιρό ρε. Και προχώρησε στην αποκρυπτογράφηση και λέει, τα έχω ακριβώς όπως τα δημοσίευσε στο Τεύχος 60 της Αρχαιολογίας. Οδύνα, Κέλλορ, πιθανότατα το Κέλλορ είναι αυτό το Κέρορε, έτσι. Σύροντις, αυτό το Σιρογιώσι, το λέει Σύροντις, βέβαια έχει τις αμφιβολίες του γιατί τα ερωτηματικά αυτά είναι δικά του. Όλα αυτά. Του Σύριο, ο Σύροντις του Σύριο, έτσι. Το Σιρογιώσι θεωρεί ότι είναι του Σύριο. Δακουμίλιο, Λασκίμιος, με ερωτηματικό. Καμικάναρα, τα μιγνάρας. Το αβάπι, έαφι, με ερωτηματικό. Και ο τα μιγνάρας, με ερωτηματικό. Τεύξε, εδεήθη, με ερωτηματικό. Αυτό το τέσο δε σε. Έτσι, εκείνο το εκένο,
το θεωρεί εκείνο. Καλώς, εκεί θα μπορούσε να είναι έτσι. Άδαρα, αδάλα. Τι δείτε κάτι, την διθέστρατη, με ερωτηματικό. Τασάρω, θασαλός, χωρίς ερωτηματικό, θασαλός. Τατένο κέρορε, το κέρορε αυτό είναι κέλορ και το τατένο τάτενος και θεωρεί ότι ακολουθεί μια λέξη ακόμα έτευξα επειδή περισσεύει ένα έψιλον εδώ. Όμως το κείμενο τελειώνει ομαλά. Εδώ είναι το πρόβλημα, στην αρχή έχουν χαθεί ή δεν έχουν αποτυπωθεί ή μάλλον έχουν φθαρεί κάποια συλλαβογράμματα εδώ. Το απάντησα πριν ακόμα προχωρήσω στη δημοσίευση ότι αυτό, προσέξτε τώρα, τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Υπάρχει ένα συλλαβόγραμμα, το βλέπετε εδώ, το βλέπετε και εδώ, εντάξει, είναι αυτό. Αυτό, ο Πολ Φορ και κάπου είναι και εδώ ένα τέτοιο, το έχει δει εκείνος, αυτό εδώ. Αυτό εδώ το αποδίδει ρο. Του είπα λοιπόν ότι σεβαστέ, διότι όντως είναι σεβαστός, είναι πάρα πολύ σεβάσμιος άνθρωπος, ήταν βέβαια, αλλά σαν οντότητα παραμένει. Έτσι, ότι αυτό δεν είναι το ρο που λέτε εσείς, αλλά είναι το ζα ή το στα. Και δεν το λέω εγώ αυτό, παρά το λέει ο Μάικλ Βέντρις στον... να δείτε κάτι πρώτα. Αυτό είναι ο πίνακας του Πολ Φορ, των συλλαβογραμμάτων της γραμμικής α. Έτσι, εδώ στο ρο δεν έχει πουθενά αυτό. Το έχει όμως το ζα. Επειδή το δημοσίευσε και ο Βέντρες εκεί. Φαίνεται λοιπόν ότι έκανε λάθος. Εν πάση περιπτώσει, ήμουν υποχρεωμένος να το επισημάνω και τα επεσήμανα. Άρα λοιπόν, είναι ζα. Να και ο τελικός πίναξη γραμμικής βίντεο του Βέντρες, να το. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Εδώ που έχω το δάχτυλό μου, εδώ. Ζα. Εντάξει, αυτό είναι το ένα. Ζα και στα. Θα πούμε γιατί είναι στα κάποια άλλη στιγμή, διότι εκεί θα ξεκινήσει πολύ μεγάλη συζήτηση. Επομένως και εδώ, αυτό το ρο είναι πάλι στα. Και εδώ, όπου έχει βάλει ρο, είναι στα. Εδώ επίσης, το έχει βάλει και αυτό το συλλαβόγραμμα που είναι κάπως έτσι. Αυτό στον πίνακα των συλλαβογραμμάτων του Βέντρις είναι το του. Ναι, του. Ο Πολ Φορ το έχει βάλει και. Είναι όμως το του. Να το δούμε και εδώ. Είναι λίγο δύσκολο τώρα αλλά θα το βρω. Να το. Είναι του. Και δεν ξέρω ο Πολ Φορ τι έχει κάνει στον πίνακά του. Το έχει βάλει το ή του εδώ πέρα από συζήτηση που είχαμε κάνει από μακριά βέβαια με έγγραφα. Αυτό εδώ το βλέπετε. Είναι του αλλά εδώ βέβαια έκανε λάθος και το έβαλε ως και. Μου είπε το εξής, του λέω γιατί δεν έχετε βάλει αλλού, έχετε βάλει μαζί το όμικρον και το ου, ενώ ο Βέντρις έχει πέντε. Φωνήεντα, α, ε, ι, ο, ου. Και μου εξέφρασε μία άποψη ότι είχε εκφράσει ο Τσάντουικ μία γνώμη ότι η γραμμική α δεν είναι ελληνική επειδή στο τέλος των ρημάτων σε κάποια φάση της εμφάνιζε αντί για ο όπως η γραμμική β εμφάνιζε ου
σαν κατάληξη. Φυσικά, ο Τσάντμουκ δεν είχε πάει σε κανένα χωριό να δει ακόμα και τώρα που λένε, τι λένε. Και γράφεται μάλιστα στις ντοπιολαγές, γράφεται, λένε τώρα οι εντός εισαγωγικών βλάχοι, αλλά μιλάνε δωρικά, στα δωρικά μέρη, στα μέρη που έχουν επηρεαστεί από την δωρική γλώσσα. Εγώ, έτσι λένε, εγώ λένε. Αν πάτε στα χωριά, στη Φθιώτιδα, στη Θεσσαλία, στην Ήπειρο, στη Μακεδονία, θα δείτε εγώ. Τι κάνω εγώ, δέρνου. Έτσι λένε. Δεν λένε δέρνο, λένε δέρνου. Ή ξέρω εγώ τρώου ή κάτι τέτοιο. Επομένως το ου αυτό, αντί να μας αποτρέπει να θεωρήσουμε ότι είναι ελληνική γλώσσα ή γλώσσα της γραμμικής α, θα έπρεπε να μας προτρέπει να θεωρήσουμε ότι είναι ελληνική γλώσσα. Αλλά έχουμε επηρεαστεί από τον τρόπο προφοράς των αστών και από τη θεώρηση αυτή η οποία έγινε επειδή κυριάρχησε ως εκπρόσωπος, που κάτι τέτοιο δεν είναι, καθολικός εκπρόσωπος όλων των ελληνικών διαλέκτων, η Αττική διάλεκτος. Είναι λάθος. Εν πάση περιπτώσει. Και αυτό, κάτι μου ήρθε τώρα. Μπορεί κάποιος να μπει μέσα στον κρατήλο του Πλάτωνα και να δει σαφείς υπηνιγμούς ότι η λέξη όνομα, έτσι, διαβαζόταν ούνουμα. Μπορεί να μπει κάποιος στον κρατήλο να το δει. Διότι λέει ότι ο ονοματοθέτης, αυτός που έφτιαξε τις λέξεις, είχε πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη, λέω εις τον κρατήλο. Ο ονοματοθέτης είχε πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη να βάλει το γονγκύλον, δηλαδή το στρογγυλό, το στρογγύλον, έτσι, του ήχου ου, επειδή κάνουμε τα χείλη στρογγυλά όταν λέμε ου, έτσι, είχε πολύ μεγάλη ανάγκη να το βάλει και το ανέμειξε κάθε υπερβολή, δηλαδή δύο φορές στη λέξη όνομα. Αλλά η λέξη όνομα δεν έχει δύο ου, έχει δύο ο, άρα προφερόταν ούνομα. Α, αυτά αφήστε το σαν μια διαστροφή δική μου. Λοιπόν, πάμε τώρα πάλι εδώ. Ο Δίνα Κέλλορ σύροντις του Σύριο Λασκήμιος τα Μιγνάρα σε έφη, τεύξε δεήθη εκείνο αδάλα την διθέστρα τη Θασσαλός και αρωτά την ως έτευξα. Με πολλά ερωτηματικά. Τώρα αν θέλετε όλο αυτό να το κάνετε με το ελληνικό συντακτικό σαν ένα κείμενο βατό, θα βρείτε μεγάλες δυσκολίες. Πάμε αλλού τώρα. Φυσικά δεν πρόκειται εδώ και μια εβδομάδα να συζητάμε για αυτό το κείμενο, όπως και για όλα τα κείμενα της γραμμικής β' της α, τα οποία είναι θαυμάσια, άκρη δεν πρόκειται να βρούμε, αλλά θα δείτε γιατί δονήθηκα εγώ εσωτερικά και γιατί αποφάσισα ότι αυτή η αλήθεια πρέπει να βγει όχι συγκεκαλυμμένη, αλλά αναλυτικά προς όλους. Είδα. Ίσον γνωρίζω, έτσι. Ίστα. Δεύτερο ενικό. Είδεν. Τρίτο ενικό. Πληθυντικός. Λέει ο Πιλάτος, πάτερ άφες αυτής, ο Πιλάτος, ο Ιησούς, πάτερ άφες αυτής, ουγάρ είδεση τυπιούση. Και βέβαια το έχει έτσι, αλλά αυτό είναι πληθυντικός, είναι τρίτο ενικό, είναι μεταγενέστερος τύπος και σχηματίστηκε κατά αναλογία, έτσι. Ο αρχαίος τύπος είναι είδα, είστα, είδε και ο πληθυντικός ίσμεν, είστε, ίσασιν. Αυτό είναι. Ψάχανε τώρα απορριμμένοι, ψάχνανε να βρούνε τι στο καλό. Γιατί εδώ έχουμε ομικρονιώτα και εδώ έχουμε ιώτα. Προσέξτε. Σίστα. Σι, ίστα. Κακώς το έβαλα ομικρονιώτα για να γίνει αντιληπτό ότι είναι του είδα, αλλά ο πληθυντικός του είδα είναι έτσι. Ψάχνανε λοιπόν και λέγανε κάποτε θα υπήρχε τύπος
ίστα αντί για ίστα, έτσι, νάτο και νάτο και νάτος εδώ, σίστα, σίστα τι κέσταρε, ναι, κέσταρε, εδώ είναι πάντα κάποιο παιδί που βάζω εκεί, μου κάνει τέτοια για να με δοκιμάζει. Λοιπόν, εσύ γνωρίζεις τι περί ή του ακέστας ή ακέστορ ο γιατρός. Ακή με ήττα το τρύπημα, το θεραπευτικό έτσι της βελόνας ή όταν εν πάση περιπτώσει είχε κάποιος, κάποιο δερματικό νόσημα, κάποια, πώς να το πω τώρα, κάποιο εξάνθημα, το τρυπάγανε να βγει από μέσα το πίον κλπ. Λοιπόν, ο ακέστορ είναι ο γιατρός. Θα μπορούσε να είναι, εσύ γνωρίζεις ποιος είναι ο γιατρός που πρέπει να απευθυνθώ για να θεραπευτώ. Αλλά υπάρχει κι άλλη λέξη από την ίδια ρίζα, κέστας ίσον νεαρός άνδρας. Τώρα ή κάποια πήγε στο μαύρο σπήλαιο στις θεότητες που ήταν εκεί για να δει που θα πάει να θεραπευτεί ή πήγε για να κάνει τα δικά της, μπας και βρει άντρα. Λοιπόν, σύστα λοιπόν, εσύ γνωρίζεις ποιος είναι ο γιατρός ή ο νεαρός άνδρας, εσύ ίστα, πάλι σύστα, ιός, αντί για ιός, έτσι, ιός, τα έχουμε πει, ιός ή, ποιος είναι, και εδώ είναι λάθος, αυτό, είναι υποτακτική, ο, εις, ή, ποιος είναι, τρίτο πρόσωπο, γάμα, ενικό. Λοιπόν, εσύ γνωρίζεις ποιος είναι ο νεαρός άντρας, ας το πούμε έτσι, αλλά μπορεί να είναι και ο γιατρός, εσύ γνωρίζεις ποιος είναι, εδώ, ο Πολφόρ λέει λασκήμιος, θεωρώντας ότι το δέλτα, και αυτό ισχύει, ότι το δέλτα καμιά φορά εναλλάσσεται με το λάμδα, όπως το δάκρυ και το λακρύμα στα λατινικά, αλλά υπάρχουν και μερικά εδώ, δικά μας παραδείγματα, όμως δεν είναι έτσι, αντιστοιχεί σε ένα ρήμα διακομίζω ή διακομιώ. Ο μέλλον είναι διακομιώ. Δεν ξέρω, γαμικά του γάμου, έτσι, νάρα, προσέξτε τώρα, άλφα αυτό, φεύγει ένα άλφα από εδώ, συναλυφή λέγεται το φαινόμενο, ή αυτό παίρνει απόστροφο και αυτό πάει εκεί. Όνα είναι το όνειρο. Υπάρχει όμως και η λέξη ονίαρα, που είναι τα πλούσια εδέσματα. Άλλοι εκδότες των ομηρικών επών τα γράφουν όναρα και παραπέμπουν σε όναρ. Έτσι, δεν είναι πια το όνειρο, αλλά είναι τα πλούσια εδέσματα, τα γλυκά, τα φαγητά, τα ψητά κλπ. Φέρνω λοιπόν ή θα φέρω εδέσματα του γάμου. Εδώ έχει σπάσει, εδώ έχει χαθεί μία συλλαβή. Πέφτει εδώ απάνω και έχει χαθεί μία συλλαβή. Επομένως αυτό το αβάπι δεν ξέρουμε τι είναι. Εδώ τέσου θέσω και εδώ δοκιμάζουν την υπομονή μου τα παιδιά. Λοιπόν, είναι θέσω, αναθέτω, ανατίθυμη, ανάθυμα και ανάθεμα, αλλά το ανάθεμα όχι με την κακή έννοια, αλλά κάτι προσφέρω προς τη θεότητα. Θέσω, δε, απόστροφος, εδώ το έχουν σωστά, εσ, σωστά, να το, εκείνο, δοτική, προσέξτε, εδώ έχει αρχίσει και εμφανίζεται στην κατάληξη των ρημάτων το ου. Όχι πάντα, αλλά έχει αρχίσει και εμφανίζεται. Στο εκείνο, στη δοτική, δεν έχουμε ου. Αλλά παρόλα αυτά είναι δοτική.
θέσω δ εσ εκείνο άδαλα. Τι είναι αυτό το άδαλα? Αδαλή. Τα πρώτα αδαλή είναι αυτά τα ζώα τα οποία δεν έχουν ελάττωμα. Για να πάνε στη, να τα θυσιάσουν έπρεπε να είναι άμωμα τα ζώα. Να μην έχουν ελάττωμα, να μην έχουν ψόγο πάντως. Μερικά ήταν, ξέρετε, άλλα είχαν μαστίτιδα, άλλα είχαν δερματικά νοσήματα, άλλα είχαν ψήρες και ψήλους και τσιμπούρια και δεν ξέρω. Αυτά έπρεπε να είναι και πάρα πολύ καλά ανατεθραμένα, να έχουν παράστημα, να είναι ζωηρά και να μην έχουν, ούτε να είναι βέβαια αυτό που λέμε σήμερα, έχουν σωματικές βλάβες, καθόλου. Έπρεπε να είναι άδαλα, αδαλή. Αυτό. Όμως η λέξη αδαλή στον πληθυντικό είναι ιωνική. Η λέξη στην δωρική γλώσσα είναι άδαλα. Προσέξτε τώρα. Τι δίτ. Εδώ. Να το. Τι δίτ. Αυτό είναι και επιτατικό και δείχνει όμως όλος εξαιρετικά στην εκάτη. Κοιτάξτε το, εκάτη, δεν ξέρω τι λέει ο, τη δείτε κάτι, την διθέστρατη, όχι. Λοιπόν, τη δείτε κάτι, τ άσαστα, τα άσαστα, συναλυφή και εδώ, έτσι. Η Εκάτη. Βρέθηκε και η Εκάτη και στα μινωικά χρόνια. Τι να κάνουμε, την έχουμε ξαναδεί στην ιερογλυφική, αλλά όχι έτσι. Δηλαδή, Εκάτη. Αλλά, Εκάτη. Σε αυτή τη γραφή της ιερογλυφικής, η οποία σε σύγκριση με τη, της γραμμικής α, είναι ας το πούμε έτσι όπως είναι σήμερα οι δύο γλώσσες, η ιερογλυφική είναι η ιστορική, έχει ιστορική ορθογραφία και η άλλη έχει ηχητική σε κάποιες περιπτώσεις. Λοιπόν, και μάλιστα στην Εκάτη τα άσαστα, ποια είναι τα άσαστα, υπάρχει ένα ρήμα, άο, χορταίνω, άσε, άρια, αίματος, λέει ο Όμηρος, να χορτάσει ο Άρης από αίμα. Επομένως τα άσαστα είναι αυτά που προσφέρουν το αίμα τους στη θυσία για να εικονοποιηθεί μία χθόνια θεότητα, εν προκειμένου η Εκάτη. Τι γίνονται τώρα αυτά τα άσαστα που είναι τα ζώα που θα προσφέρουν το αίμα τους? Τα τίνω. Βλέπετε, εδώ έχει όμικρον, ενώ εδώ στο θέσο έχει ωμέγα. Δεν έχει επικρατήσει ακόμα το ωμέγα, είναι σε μία μεταβατική φάση. Τα τίνω πού? Θύσταρε. Τι είναι τώρα αυτός ο θύστας? Θύστας, ίσον, ιερεύς, παρά, καλά, παρά, κρισί. Ησύχιος. Δηλαδή τι είναι ο θύστας? Είναι ο ιερέας στους Κρήτες. Και τι λέει τώρα όλο αυτό? Εσύ γνωρίζεις ποιος είναι ο γιατρός ή ποιος είναι ο γαμπρός που θα πρέπει να στείλω αντιπροσωπεία τις γνωστές προξενήτρες για να τον καλέσω σε γαμοκοινωνία. Εσύ γνωρίζεις ποιος είναι ή ο γιατρός ή που θα με θεραπεύσει ή ο νεαρός που θα με συντροφεύσει. Εσύ γνωρίζεις ποιος είναι αυτός, προσφέρω ή θα φέρω δώρα για το γάμο, πολύτιμα εδέσματα κλπ. Αυτό δεν ξέρουμε τι είναι, είναι κάποιο είδος ζώο, κάποιο είδος πτηνού, διότι υπάρχει και ο Αιγυπτιός. Είναι ένα είδος αετού το οποίο τα πιάνανε από τις φωλιές ακόμα όταν ήταν μικρά και τα προσφέρανε σαν θυσία στο Δία. Αλλά δεν ξέρουμε αν είναι αυτό. Λοιπόν, και αυτά τα ζώα θα θέσω σε εκείνον, σε ποιον? Εδώ πιθανότατα υπάρχει το όνομα της θεότητας και εδώ τον αναφέρει δεύτερη φορά με την αντωνυμία.
άδαλα. Θα του προσφέρω αυτά τα πράγματα, όμως άμωμα, χωρίς ελαττώματα. Και μάλιστα στην Εκάτη, τα άσαστα, τα τίνω θύσταρη. Τώρα, πήγε λοιπόν ζώα, αρνιά, κατσίκια, τα προσέφερε στην Εκάτη, έκανε και την προσευχή και λέει, πες μου ποιος είναι ο γαμπρός, ας το απομονώσουμε τώρα, με την αίρεση όμως ότι μπορεί να είναι και ο γιατρός. Πες μου ποιος είναι ο γαμπρός και εγώ θα σου φέρω του γάμου εδέσματα, όταν δηλαδή πραγματοποιηθεί όλο αυτό το, πώς να το πω, η ευχή αυτή πραγματοθεί. Θα σου φέρω κι εγώ πλούσια δώρα του γάμου. Αυτό είναι, δεν είναι τίποτα άλλο, για μένα είναι αυτό. Σέβομαι απόλυτα τον Paul Fore, αλλά επάνω σε ζητήματα τέτοια επιστημονικά πρέπει όλοι να λέμε την άποψή μας. Και όταν λέω όλοι, εννοώ όλοι. Τώρα, δεν θέλω να πω τίποτε άλλο και δεν έχω να πω τίποτε άλλο για την ώρα. Αυτά που είπαμε είναι αρκετά. Κάποια στιγμή θα συνοψίσουμε για να δείτε τι ωραία πράγματα φανερώνει η γραμμική Α και πόσα πράγματα δείχνουν αυτές οι λέξεις. Και μέχρι τότε βέβαια ευχαριστώ που με ακούτε, που με στηρίζετε, ευχαριστώ και το Θέμη που με στηρίζει απεριόριστα και μέχρι τότε να είστε καλά. Γεια σας.